Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό το ζήτημα σε εσάς. Άλλωστε έχετε μια αλλεπάλληλη αλληλογραφία και από τους ίδιους ενδιαφερόμενους και από το Σύλλογο των Εργαζόμενων στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αλλά και ερώτηση την οποία είχαμε καταθέσει από τα μέσα του Σεπτέμβρη. Ποιο είναι το πρόβλημα με τις αυτές απαράδεκτες συγχωνές που έγιναν στις σχολές του Πανεπιστημίου της Πάτρας, εκτός από την ταλαιπωρία των φοιτητών οι οποίοι πέσαν που σπούδαζαν στα καταργούμενα και συγχωνευόμενα τμήματα στον πύργο, στην Αμαλιάδα αλλά και στο Αίγιο, αντίστοιχα προβλήματα αντιμετώπισαν πέσαν και οι εργαζόμενοι στα συγκεκριμένα τμήματα, οι οποίοι υποχρεώθηκαν, αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στην Πάτρα, διαλύοντας έτσι και την οικογενειακή ζωή την οποία είχαν διαμορφώσει, αλλά και μπαίνοντας σε μια τεράστια ταλαιπωρία. Από την Αμαλιάδα για να πάνε στην Πάτρα είναι περίπου 180 χιλιόμετρα καθημερινά πηγενέλα, σε ένα δρόμο καρμανιόλα, και εδώ δεν βάζουμε και τα χρήματα τα οποία χρειάζονται σε βενζίνες για να μπορούν να μετακινηθούν, και περίπου 70 χιλιόμετρα, είναι συνολικά 80, από την περιοχή του Αιγαίου και την ευρύτερη περιοχή για να μετακινηθούν στην Πάτρα. Αυτό είναι μια τεράστια ταλαιπωρία. Αυτή η συμπεριφορά εκ μέρους του Πανεπιστήμιου της Πάτρας αλλά και του Υπουργείου, που να μην ανταποκρίνεται σε ένα συγκεκριμένο αίτημα, να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να τακτοποιηθούν σε άλλες θέσεις του δημοσίου και βεβαίως να προσληφθούν μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Αυτή είναι μια εκδικητική μεταχείριση. Καθημερινά να υποβάλλονται σε μια τέτοιου είδους τεράστια ταλαιπωρία και οικονομικής φύσεως, αλλά και με κίνδυνο τη ζωή τους, λόγω των ατυχημάτων που γίνονται στον οδικό άξονα, ιδιαίτερα Πατρών Πύργου. Η λύση είναι πολύ συγκεκριμένη, να τροποποιηθεί το Προεδρικό Διάταγμα. Άλλωστε ο νόμος ο οποίος είναι μετά το Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει τη δυνατότητα μετακίνησης των εργαζόμενων σε συστήματα που καταργούνται σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Μία απλή τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο έχει τροποποιηθεί ήδη μία φορά, αλλάζοντας τον τίτλο της σχολής. Γιατί λοιπόν να μην μπαίνετε σε μία τέτοια διαδικασία άμεσης απελευθέρωσης από το βραχνά αυτό τον οποίο καθημερινά οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, που είναι τρεις από την Αμαλιάδα επί της ουσίας αυτή τη στιγμή και άλλοι τρεις από την περιοχή της Αιγαίας. Περίμενα λίγο να τοποθετηθείτε και για το θέμα της λειτουργίας αυτών των συγκεκριμένων τμήματων, διότι στην ερώτησή σας, όπως ξεκινάει, αναφέρεστε και μπορώ να διακρίνω από το ύφος της ερωτήσεως ότι το βλέπετε επικριτικά αυτό το πνεύμα. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι συμφωνείτε με τη λειτουργία ενός τμήματος, όπως το τμήμα μουσιολογίας, το οποίο δεν λειτουργεί ως προπτυχιακό αντικείμενο πουθενά αλλού σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει προπτυχιακό αντικείμενο μουσιολογίας. Είναι όλα μεταπτυχιακές σπουδές για εκείνους οι οποίοι έχουν τελειώσει ανθρωπιστικές επιστήμες ή αρχιτεκτονική. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Το γεγονός δηλαδή ότι θα είχαμε έναν τεράστιο αριθμό αποφύτων από αυτό το πανεπιστήμιο χωρίς αντικείμενο, δεν βλέπω να σας προβληματίζει. Επίσης, δεν βλέπω να σας προβληματίζει και το γεγονός ότι το τμήμα γεωπονίας στην Αμαλιάδα, πρώην ΤΕΗ, είχε ελάχιστο αριθμό αποφύτων. Τόσο χαμηλό που δεν δικαιολογούσε όλες αυτές τις δαπάνες για τη λειτουργία του. Η σύλληψη του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 10 Σεπτεμβρίου του 2020 όρισε ένα νέο σχέδιο στρατηγικής για την ακαδημαϊκή και ερευνητική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία τμήματων ισχυρών με επάρκεια σε διδακτικό, τεχνικό αλλά και διοικητικό προσωπικό. Και παρέχει και το όραμα επεκτάσεως και σε νέα αντικείμενα, και έτσι είχαμε αυτή την πρόταση με την οποία έγιναν αυτές οι συγχωνεύσεις. Το τμήμα γεωπονίας στην Αμαλιάδα μαζί με το τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής στο Μεσολόγγι και επιστήμης βιοσυστημάτων γεωργικής μηχανικής πάλι στο Μεσολόγγι συγχωνεύτηκαν σε ένα τμήμα γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι. Το τμήμα μουσιολογίας, το οποίο επαναλαμβάνω δεν υπάρχει ως αντικείμενο προπτυχιακό πουθενά, συγχωνεύτηκε με το τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο ακολούθως θα μεταφερθεί στην Πάτρα.
Και υπάρχει και το τμήμα φυσικοθεραπείας, το οποίο από το Αίγιο μεταφέρθηκε στην Πάτρα. Το γεγονός ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είτε δεν θα είχαν αντικείμενο απασχολήσεως ποτέ στη ζωή τους, είτε ήταν ελάχιστος ο αριθμός εκείνων οι οποίοι αποφοιτούσαν, παίζει βαρύνουσα σημασία για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των τμήματων. Το λέω αυτό διότι βλέπω αυτά που λέτε περί ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας των ιδρυμάτων κτλ. Κτλ. Είναι στοιχειώδες τα χρήματα του ελληνικού λαού να έχουν απόδοση. Στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ στο θέμα των εργαζομένων. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάντε κριτική στην πολιτική των δικών σας κυβερνήσεων και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ με αυτά που είπατε. Γιατί κάθε πόλη και σχολή, κάθε κομμόπολη και τμήμα είναι πολιτικές των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που δημιούργησαν αυτή την πολυδιάσπαση. Είναι δικαίως σας πολιτικό αποτέλεσμα η κατάτμιση των επιστημονικών αντικειμένων και η δημιουργία σχολών και τμήματων χωρίς επαγγελματικό αντίκρισμα. Είναι δικό σας αποτέλεσμα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών σας η αποσύνδεση του πτυχίου από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Μην τα λέτε λοιπόν αυτά στο ΚΚΕ. Γιατί εμείς έχουμε πολύ σαφή αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι οργανωμένη η ανώτατη εκπαίδευση. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Επί της ουσίας συζητάμε. Αυτές οι συγχωνεύσεις που έγιναν είναι στο ποδάρι. Χωρίς εμείς αυτή την κριτική κάνουμε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όταν ανοίχθηκε αυτό το ζήτημα, έγιναν στο ποδάρι, χωρίς επιστημονικά κριτήρια, με μοναδικό κριτήριο και αποκλειστικό, τον αριθμό των φοιτητών. Όλα τα υπόλοιπα πήγαν περίπατο, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν. Όμως τέτοιου είδους συζήτηση δεν έγινε. Και για να μπούμε στην ουσία, δεν συζητάμε τώρα αν θα έπρεπε ή όχι να καταργηθούν οι συγκεκριμένες σχολές, τα συγκεκριμένα τμήματα και να συγχωνευτούν. Αυτό που βάζουμε στη συζήτηση είναι το συγκεκριμένο πολύ απλό ερώτημα που θέτουμε. Και σε αυτό ζητάμε την απάντηση. Και όχι υπεκφυγές. Γιατί έχετε υπεκφύγει να απαντήσετε τόσο στην επιστολή που σας έστειλαν ήδη ενδιαφερόμενοι, τόσο στην επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου υπαλλήλων του Πανεπιστήμιου της Πάτρας, όσο και στην ερώτηση που είχαμε καταθέσει από τις 13 του Σεπτέμβρη. Γιατί αρνιώσεστε να απαντήσετε? Το θεωρείτε ελάσσον ζήτημα το να μπαίνουν 6 άτομα σε ταλαιπωρία καθημερινά, να αναγκάζονται να κάνουν δεκάδες χιλιόμετρα κάθε μέρα, να ξοδεύουν βενζίνες σε μια εποχή που δεν μπορούν με το μισθό που παίρνουν να συντηρήσουν και να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες? Γι' αυτό θα συζητήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε, κύριε Υπουργέ, και τα υπόλοιπα θα αφήσουμε σε μια άλλη συζήτηση που γίνεται κάθε τόσο με αντικείμενο τα ζητήματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο το ζήτημα. Θα αλλάξετε, θα τροποποιήσετε το προεδρικό διάταγμα 52 του 2022 που προβλέπει τις συγκεκριμένες συγχωνεύσεις και θα το προσαρμόσετε στο νόμο 49-57 του 2022 και ιδιαίτερα στο άρθρο 5 παράγραφος 4 που τονίζεται ότι με προεδρικά διατάγματα μπορούνται να ρυθμίζονται ζητήματα όπως η κατανομή του διδακτικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού σε άλλο ΑΕΗ ή σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα. Ο νόμος σας το προβλέπει. Το προεδρικό διάταγμα το συγκεκριμένο γιατί το αναιρεί? Επειδή ο Πρίτανης αρνείται? Γιατί τους θέλει ο Μύρους, τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, γιατί δεν έχει προσωπικό? Να προσλάβει προσωπικό. Ευχαριστώ. Να δώσω τη δυνατότητα στο Υπουργείο. Παρακαλώ. Ορίστε, τι είναι? Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. 30 δευτερόλεπτα περάσαμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και ολοκληρώνω. Ολοκληρώνω. 30 δευτερόλεπτα περάσαμε και θα. Τι έναμε? Η δευτερομιλία είναι, κύριε Πρόεδρε. Έτσι. Άρα θα ολοκληρώσω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από αυτή λοιπόν την άποψη είναι καθαρό το ζήτημα. Περί τίνος πρόκειται? Η μόνη λύση είναι αυτή. Διαφορετικά, διάφορες διαδόσεις που κυκλοφορούν στους διαδρόμους περί κινητικότητας, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα ζητήματα, δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν το συγκεκριμένο αίτημα.
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και απορρίπτει και ο σύλλογος των διδασκόντων, των εργαζόμενων στο πανεπιστήμιο και συγκεκριμένοι εργαζόμενοι τέτοιου είδους ρυθμίσει εκ του πουθενός. Άρα λοιπόν το ερώτημα το συγκεκριμένο θα το τροποποιήσετε και πότε το προεδρικό διάταγμα. Κύριε συνάδελφε, κοιτάζω την πρόταση του Πανεπιστημίου Πατρών, ψηφίστηκε στη σύγκληση του Πανεπιστημίου 45 υπέρ, 3 λευκά και 3 κατά. Αυτοί δεν είναι επιστήμονες, αυτοί δεν έχουν επιστημονικά κριτήρια όταν καταθέτουν την πρόταση. Το ΚΚΕ ξέρει καλύτερα από τους διδάσκοντες της σύγκλητος του Πανεπιστημίου της Πάτρας ποιο είναι το συμφέρον του Πανεπιστημίου και πώς πρέπει να δουν επιστημονικά. Μην τα λέμε αυτά τα πράγματα. Η πρόταση του Πανεπιστημίου είναι την πρόταση ακολουθήσαμε. Ως προς το θέμα ποιος το ίδρυσε, αυτό το τμήμα ειδικά της μουσιολογίας ιδρύθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, το σημειώνω αυτό διότι είναι χαρακτηριστική περίπτωση ανεύθυνης δημιουργίας τμήματων. Πάω τώρα στους υπαλλήλους. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε δύο υπαλλήλους της γραμματείας του τμήματος μουσιολογίας με έδρα τον Πύργο που συγχωνεύτηκε με το τμήμα στην Πάτρα. Η μία υπάλληλος έχει αποσπαστεί σε δημόσια υπηρεσία με έδρα την Πάτρα από 1 Νοεμβρίου 2022 ως 31 Οκτωβρίου 2024. Ο άλλος υπάλληλος συνταξιοδοτείται λόγω ορίου ηλικίας στο τέλος του χρόνου. Έχουμε τρεις υπαλλήλους που είναι από το Αίγιο. Αυτοί πηγαίνουν στην Πάτρα. Καθημερινώς διανύω μεγαλύτερη απόσταση και πιστέψτε με μέσα από φανάρια, όχι από ευθύ δρόμο. Και έχουμε και τους τρεις υπαλλήλους του τμήματος γεωπονίας στην Αμαλιάδα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν μετακινηθεί στη γραμματεία του νέου τμήματος στην Πάτρα. Ουσιαστικά για αυτούς τους τρεις υπαλλήλους μιλάμε. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Κύριε συνάδελφε, αν μου επιτρέπετε, από τη μία μεριά λέμε για υποστελέχωση των τμήματων. Από τη μία μεριά λέτε για υποστελέχωση των τμήματων, από την άλλη μεριά ότι δεν έχουν διοικητικό προσωπικό, από την άλλη μεριά έχουμε διοικητικό προσωπικό, δεν μπορούν να κάνουν 38 χιλιόμετρα. Στην Αθήνα που κάνουν πολύ περισσότερα χιλιόμετρα, τι θα πούμε εκεί πέρα. Λοιπόν, για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους, λυπάμαι που θα το πω, αλλά το είπατε ήδη. Είμαστε διατεθειμένοι μέσα από τη διαδικασία της κινητικότητας να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και να δούμε πού μπορούν να απασχοληθούν με αντικείμενο. Διότι απλώς να πεις τους μεταφέρω κάπου χωρίς αντικείμενο δεν είναι νομίζω σωστό. Σωστό είναι να δουλεύουν κάτι γιατί πληρώνονται με χρήματα του ελληνικού λαού. Στο πλαίσιο της κινητικότητας λοιπόν μπορούμε να δούμε πού μπορούν να αποδώσουν καλύτερα και να εργαστούν για τη δουλειά την οποία θα τους ανατεθεί. Έχω συνοηθεί με τον Πρίτανη, είναι ανοιχτός σε αυτή την πρόταση και είμαστε διατεθειμένοι να δούμε τώρα που θα ανοίξει η κινητικότητα τι μπορούμε να κάνουμε με πραγματικές εργασίες στην περιοχή τους.